Η μαγειρική είναι τέχνη. Και όπως κάθε τέχνη, κάτι πρέπει να ξέρεις από τα υλικά και την τεχνική της. Μια ωραία μυρωδιά έρχεται από την κουζίνα του Joy. Φτιάξουμε φρικασέ, αλλά σκεφτόμαστε ότι θα μας πάρει πολύ χρόνο και έτσι δεν το κάνουμε. Αυτό εξαρτάται άμεσα από το κομμάτι κρέατος που θα χρησιμοποιήσουμε. Αν πάρουμε ένα κρέας το οποίο θέλει ψήσιμο, τότε ναι, το φρικασέ θα μας πάρει χρόνο. Τα χόρτα είναι ένα υλικό τα οποία δεν θέλουν πολύ ψήσιμο, οπότε από αυτή την πλευρά έχουμε γλιτώσει και πάμε στο κρέας. Αν επιλέξουμε αυτό το κομμάτι που έχουμε διαλέξει εμείς, τότε μπορούμε να κάνουμε ένα φρικασέ σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Έχουμε πάρει καρέ αρνί, που είναι τα πλευρά, τα παϊδάκια που λέμε εμείς, χωρίς να τα κόψουμε βέβαια σε κομμάτια. Είναι ένα κομμάτι, μία κοπή, η οποία δεν χρειάζεται ψήσιμο. Δεν έχει συνδετικό ιστό το κρέας, οπότε δεν χρειάζεται να το μαγειρέψουμε για να το μαλακώσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν το καρέ στο τηγάνι, θα το τελειώσουμε στο φούρνο και θα κάνουμε ξεχωριστά το φρικασέ. Στο τέλος λοιπόν θα τα συνδέσουμε αυτά τα δύο και θα κάνουμε ένα φρικασέ με αρνάκι. Μπορεί τα χόρτα να μην έχουν τη γεύση από το αρνί που βγάζουν όταν τα βράζουμε, αλλά κερδίζουμε σε χρόνο. Να δούμε τι χρειαζόμαστε. Μισό κιλό σέσκουλα, 200 γραμμάρια πράσα, 1 κιλό καρέ αρνί, 2 φρέσκα κρεμμύδια, 1 αυγό, 1 λεμόνι, μια σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, λάδι. Ξεκινάμε. Θέλουμε ένα σκεύος το οποίο να έχει πλάτος ή ύψος για να μπορούμε να βάλουμε τα χόρτα μέσα να χνηστούν και να πέσουν. Λίγο λάδι. Μια κατσαρόλα. Ξεκινάμε με τα πράσα. Όχι πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Συμπεριφερόμαστε όπως και στο κρεμμύδι. Τα σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά και τα αφήνουμε να ψηθούν σιγά σιγά χωρίς να παίρνουν χρώμα για να βγάλουν τη γλύκα τους. Αφήνουμε λοιπόν τα πράσα και θέλουμε το άσπρο μέρος από τα λευκά κρεμμύδια, το οποίο είναι σκληρό και θέλουμε να το μαγειρέψουμε, και κρατάμε το πράσινο, θα το ρίξουμε ψιλοκομμένο στο τέλος. Μαζί με τα πράσα το κρεμμύδι, πατήστε τα πράσα να ξεχωρίσουν, γιατί δεν θέλουμε να είναι σε μεγάλα κομμάτια μέσα στο φαγητό και θα ψηθούν πολύ πιο γρήγορα αν το κάνετε. Οπότε όταν αρχίσουν να μαλακώνουν, πατήστε με την κουτάλα για να ξεχωρίσουν. Έχουμε μαλακώσει τα πράσα, ρίξαμε το φρέσκο κρεμμύδι, το πράσινο μέρος και τέλος το σκόρδο. Θα βάλουμε τώρα λίγο νερό για να αρχίσει να βράζει, να δημιουργηθεί ατμός και να ψηθούν τα χόρτα. Ένα ποτήρι περίπου και βλέπουμε, αν χρειαστεί παραπάνω συμπληρώνουμε, οπότε για πάμε. Δυναμώστε λίγο τη φωτιά μέχρι να αρχίσει να βράζει το νερό και μετά πάλι χαμηλώνουμε. Βάζουμε το καπάκι στο κρέας. Τι πρέπει να κάνουμε για το κρέας? Καθαρίστε το λίπος που έχει στην εξωτερική του πλευρά. Όλο αυτό το καρέ θα το σοτάρουμε στο τηγάνι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές και μετά θα το τελειώσουμε στο φούρνο για να ψηθεί το κρέας του μέσα. Διαδικασία που χρειάζεται maximum 10 λεπτά. Γιατί το κρέας είναι πολύ λεπτό. Όταν περάσει η θερμοκρασία στο κέντρο του, τότε είναι έτοιμο. Έχουμε καθαρίσει το κρέας, έχουμε βγάλει ανάμεσα από τα κόκαλα τις ίνες. Αν δεν έχετε χρόνο για να το κάνετε, δεν χρειάζεται. Το κάνουμε μόνο και μόνο για την ομορφιά, για να είναι όμορφο το πιάτο στο τέλος. Τι θα χρειαστούμε τώρα? Ένα μεγάλο τηγάνι να χωράει το καρέ ολόκληρο. Πολύ δυνατή φωτιά. Θα λαδώσουμε λίγο το τηγάνι, θα λατήσουμε το κρέας και θα σοτάρουμε. Από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά. Θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα, να μπει στο φούρνο, να ψηθεί μέχρι το κέντρο. Θα χρειαστεί γύρω στα 5 λεπτάκια και μετά θα σερβίρουμε. Θα τελειώσουμε τα χόρτα, θα αυγοκόψουμε, θα βάλουμε λίγο corn flour για να δέσουν και σερβίρουμε το πιάτο. Και μέσα σε 10 λεπτά έχουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο φρικασέ. Λοιπόν, λαδάκι στο τηγάνι, 2 κουταλιές σούπας, αλάτι στο κρέας,
πιπέρι δεν βάζουμε, γιατί σε υψηλές θερμοκρασίες που δουλεύουμε, συγκεκριμένα εδώ, το πιπέρι θα καεί. Οπότε δεν το χρειαζόμαστε ακόμα. Αν θέλετε πιπέρι, θα το βάλουμε στο τέλος. Τέλεια. Τα χόρτα είναι σχεδόν μαγειρεμένα. Το κρέας ψήνεται. Αυτό εδώ είναι το χρώμα που θέλουμε να πετύχουμε στο τηγάνι. Συνεχίζουμε στο φούρνο να το τελειώσουμε. 200 βαθμούς, 5 με 8 λεπτά. Ανάλογα με το πάχος από το αρνί που έχετε επιλέξει. Μια μισή με 2 κουταλιές κορνφλάουρ. Βάλουμε λίγο κρύο νερό. Μην μπερδευτείτε και βάλετε νερό από μέσα, γιατί κατευθείαν θα δέσει και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί θα το χάσουμε. Οπότε κρύο νερό, ανακατεύουμε καλά για να διαλύσει. Και σιγά σιγά, ελεγχόμενα, για να δούμε μέχρι πού θέλουμε να φέρουμε το δέσιμο, ρίχνουμε μέσα στο φρικασέ. Οπότε θα βάλουμε 2 κουταλιές, ανακατέψουμε. Αν δούμε ότι θέλουμε να το δέσουμε κι άλλο, αυτό εξαρτάται από τα πόσα υγρά έχει μέσα και από τα πόσα υγρά θέλετε εσείς να έχει. Αν έχετε βάλει παραπάνω νερό, έχουν ψηθεί τα χόρτα, τότε ή το αφήνετε και ψήνετε παραπάνω αν έχετε χρόνο, ή δένετε με παραπάνω corn flour. Λοιπόν, οι 2 κουταλιές που βάλαμε εμείς είναι αρκετές. Αφήνουμε για λίγο ακόμα, μέχρι να δέσει και να φύγει η αλευρίλα από το corn flour. Για αυτήν εδώ την ποσότητα, εμείς θα βάλουμε ένα αυγό και χυμό από ένα λεμόνι. Πάμε λοιπόν το αυγό, πατάμε το λεμόνι, για να φύγει ο χυμός από τα τυχώματα. Ένα σύρμα ή ένα πιρούνι, ό,τι έχετε στο σπίτι. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, κλείνουμε το μάτι, θέλουμε λίγο να πέσει η θερμοκρασία, γιατί άμα ρίξουμε μέσα το αυγολέμονο κατευθείαν, τότε θα ψηθεί, θα γίνει ομελέτα. Οπότε πρέπει να πέσει η θερμοκρασία εδώ και σιγά σιγά χτυπάμε. Παίρνουμε λίγο ζουμί από τα χόρτα, να ρίξουμε μέσα στα αυγά, για να φέρουμε σιγά σιγά τη θερμοκρασία τους. Ελέγχουμε ότι δεν βράζει ακόμα το ζουμί. Και θέλουμε να κρυώσει για να μπορούμε να παστεριώσουμε τα αυγά. Αλλά δεν θέλουμε και να βράζει για να μην τα ψήσουμε. Ψήσαμε το αρνί, να το βγάλουμε να δούμε αν είναι έτοιμο. Όπως το καταλαβαίνετε, πιέστε το. Αν είναι σκληρό, σημαίνει ότι έχει ψηθεί. Αν είναι πολύ μαλακό, τότε χρειάζεται λίγο ακόμα. Το αφήνουμε για λίγο, θέλουμε να τραβήξει τα ζουμιά του. Είναι πολύ σημαντικό για το κρέας όταν το ψήνουμε, να το αφήσουμε μετά το ψήσουμε λίγη ώρα να ξεκουραστεί, έτσι ώστε τα ζουμιά που έχει στο κέντρο και η υγρασία να μοιραστεί και να τραβηχθεί όπως πρέπει. Έχουμε τελειώσει λοιπόν με τα χόρτα, είναι έτοιμα. Θα στήσουμε λοιπόν στο πιάτο τα χόρτα, μέχρι να κάνει το resting που λέμε το κρέας και να σερβίρουμε το πιάτο. Έχουμε μαγειρέψει τα χόρτα σε πολύ λίγο χρόνο. Έχουμε ψήσει το αρνί, επίσης γρήγορα. Και ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μια παραδοσιακή συνταγή αρκετά γρήγορα. Αν θέλετε, δοκιμάστε το. I'll never be the same.